Χάραξε ο πρίγκιπας Κάρολος και η Σίκινος. Από το ερχόμενο Σάββατο, οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες του νησιού λένε όχι στα πλαστικά καλαμάκια, στέλνοντας το μήνυμα της αναγκαιότητας προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Θα μαζέψουμε όλους τους κατοίκους του νησιού, όλους τους επιχειρηματίες. Θα τους διανύουμε ανακυκλώσιμα καλαμάκια, προσπαθώντας να σταματήσουμε τελείως το πλαστικό. Τα βιοδιασπόμενα καλαμάκια είναι φτιαγμένα από καλαμπόκι. Ανακυκλώνονται πλήρως μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης και θα παραχωρηθούν στους δημότες της Σικίνου από το κοινοφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη, το οποίο έχει και την πρωτοβουλία της εκστρατείας. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους κατοίκους του νησιού για να αλλάξουμε όλοι μαζί νοοτροπία σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης. Η σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς κάθε χρόνο καταλήγουν στη θάλασσα τουλάχιστον 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού σε όλο τον κόσμο. Τα πλαστικά καλαμάκια είναι το 11ο πιο συχνό απόρριμα στις θάλασσές μας. Ένα καλαμάκι χρειάζεται 200 χρόνια για να διασπαστεί. Κάθε χρόνο παγκοσμίως τουλάχιστον 1 εκατομμύριο θαλασσοπούλια και 100.000 θαλάσσια πλάσματα, όπως οι χελώνες, πεθαίνουν από την κατάποση απορριμμάτων και ιδιαίτερα των πλαστικών. Η εκστρατεία Σίκινος, ο πρώτος δήμος της Ελλάδας χωρίς πλαστικά καλαμάκια, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Sea Change, μιας νέας ολιστικής παρέμβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις Κυκλάδες.